Σαββασίβικος Ύπατος, πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ στην Αμερική. Σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub θα ακούσουμε την φωνή της ομογένειας. Κύριε Τσίβικο, καλώς ορίσατε στο News Hub. Σας χαιρετώ και χαίρομαι που είμαι και πάλι μαζί σας. Κύριε Τσίβικο, μας είχαν τρομάξει εδώ και τα μέσα ενημέρωσης και οι αναλυτές ότι η επάνωδος του Τραμπ θα χαροποιήσει τον Ερντογάν και θα πάει προς τα συμφέροντα της Τουρκίας. Είδαμε όμως ότι κάποια πρόσωπα με δηλώσεις που είχαν κάνει στο παρελθόν είναι ενάντια σε αυτό και θέλω να ξεκινήσω ευθύς αμέσως με τον Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος είναι ο νέος Υπουργών Εξωτερικών και λόγω της σχέσης που έχετε με τον Μενέντες και είχαν συνεργαστεί και στο παρελθόν για τα ζητήματα που αφορούσαν την Ελλάδα στη Γερουσία, παρότι ο Ρούμπι ήταν με τους Δημοκρατικούς, θέλω να μας πείτε για το πρόσωπο αυτό, τι εικόνα έχετε και πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη. Καταρχήν είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, αλλά πριν μιλήσω για τον Μάρκο Ρούμπιο, να θυμίσω ότι ήταν επί κυβερνήσεως Τραμπ που μπήκε τα θεμέλια για τις στρατηγικές σχέσεις μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδος και του Ισραήλ. Ήταν επί κυβερνήσεως Τραμπ που η Τουρκία εκδιώχθηκε από το πρόγραμμα για τα F-35 τα οποία παίρνει τώρα η Ελλάδα και ήταν επί προεδρίας Τραμπ που μπήκαν οι πρώτες κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για τη συμπεριφορά της όσον αφορά τον Πάστορα και την αγορά των S-300. Πρώτη φορά μετά το 1974, μετά την τουρκική εισβολή. Τώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ένας γνώστης της κατάστασης και τον ρόλο που διαδραματίζει η Κύπρος, η Ελλάδα και το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήταν ο άνθρωπος που μαζί με τον Μενέντες προώθησαν το νομοσχέδιο για την Ανατολική Μεσόγειο και πραγματικά έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Είχα την ευκαιρία τον Μάιο να τον συναντήσω στο γραφείο του, γιατί ήταν ο τιμόμενος. Τον τιμήσαμε με την ΑΧΕΠΑ, με την υψηλότερη τιμή που έχουμε και είχαμε μια έτσι πολύ καλή συζήτηση. Νομίζω ότι και η στάση του όσον αφορά το Ισραήλ, αλλά και η στάση του εναντία στην Τουρκία όσον αφορά τους Κούρδους, νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Το θετικότερο όλων είναι ότι με τα γεγονότα που εξελίσσονται στην Ανατολική Μεσόγειο, πραγματικά οι Αμερικάνοι έχουν καταλάβει πόσο στρατηγικός είναι ο ρόλος της Ελλάδος και της Κύπρου όσον αφορά τη σχέση τους με το Ισραήλ, αλλά και τη σχέση τους γενικότερα με την Αμερικάνικη εξωτερική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο. Νομίζω ότι εάν οι κυβερνήσεις της Ελλάδος και της Κύπρου αξιοποιήσουν αυτές τις συγκυρίες, νομίζω θα έρθουν καλύτερες μέρες για τον ελληνισμό. Θα πάμε και σε αυτό, αλλά θέλω λίγο να σταθούμε ακόμα σε δύο πρόσωπα. Η υπεύθυνη στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, πρώην βουλευτής Τούλση Γκάμπαρτ, είναι ένα πρόσωπο που στο παρελθόν και αυτή έχει κάνει πολύ έτσι επικριτικές δηλώσεις για την Τουρκία και ιδιαίτερως για τον Ερντογάν, επειδή έχει συνεργαστεί με το ISIS και την ίδια στιγμή είχε προτρέψει, ας πούμε, και την κοινή γνώμη αλλά και το περιβάλλον το πολιτικό που επηρεάζει για το ότι πρέπει να είναι σταθερή σύμμαχος η Αμερική με τους Κούρδους, γιατί ήταν ο λαός ο οποίος τους βοήθησε να απαλλαχθούν από το ISIS. Για πέστε μας δύο λόγια για αυτήν την κυρία. Είναι φοβερή. Είχε κάνει δημόσιες δηλώσεις πολύ σωστά και είχε πει ότι ουσιαστικά η Τουρκία είναι ένα άδειο πουκάμισο, ότι είναι απλά σύμμαχος στο όνομα μόνο και όχι πραγματικός σύμμαχος πάνω στον οποίο μπορεί να στηριχτεί η Αμερική. Και είναι γνώστης κι αυτή των εξελίξεων αλλά και τον ρόλο της Τουρκίας. Γι' αυτό σε συνδυασμό με το Υπουργείο Εξωτερικών και τον γνωστό μας Μάρκο Ρούμπιο αλλά και τον Μάικ Σόλτς, τον Υπουργό της Εθνικής Ασφάλειας, είναι τρία άτομα που πραγματικά έχουν ιδίαν αντίληψη όσον αφορά το ρόλο της Τουρκίας, τη περιφορά της Τουρκίας, αλλά βασικότερο την βοήθεια της Τουρκίας προς την Χαμάς
και της Hezbollah. Δύο τρομοκρατικές οργανώσεις που πραγματικά έχουν προκαλέσει τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Για τον Γκας Μπιλιαράκη, τον Ομογενή, ο οποίος είχε, όπως έχει γραφτεί, και στενή σχέση με τον Μάρκο Ρούμπιο, τι εικόνα έχετε, που φημολογείται ότι μπορεί να μπει και πρέσβη στην Ελλάδα, δηλαδή. Ο Γκας είναι πολύ καλός φίλος, του μίλησα χθες. Ναι, θα τον ενδιέφερε να γίνει πρέσβης και του συνέστησα ότι θα ήταν μια πολύ καλή κίνηση από μέρους του, γιατί θα παίξει σημαντικό ρόλο τα επόμενα 4 χρόνια από αυτή τη θέση, λόγω και των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν του έχει ζητηθεί ακόμη επισήμως, είναι διατεθειμένος, περιμένουμε και ελπίζουμε ότι ο δικός μας, και πραγματικά είναι δικό μας με όλη τη σημασία της λέξεως, θα είναι ο επόμενος πρέσβης στην Ελλάδα. Έχει άριστες σχέσεις και με τον Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και με την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και ακόμα τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ. Τώρα, όλο αυτό παρουσιάζει μια ωραία εικόνα που έχει δώσει μια ευχάριστη νότα στην ελληνική κοινή γνώμη. Όμως, κάποιες θέσεις για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ είναι πάγιες. Υπάρχουν οι τάσεις δηλαδή που θέλουν την Τουρκία στο δυτικό Μαντρί, και αυτό δεν είναι εύκολο να αλλάξει, ας πούμε, τη διάθεση των προσώπων. Την ίδια στιγμή ο Τραμπ βρίσκεται στην δεύτερη θητεία του και όλοι ξέρουμε ότι λειτουργεί με έναν τρόπο απρόβλεπτο και προσπερνάει τα πρωτόκολλα. Σας προβληματίζει αυτό? Όχι, αυτό είναι και το μεγάλο του ατού, actually, γιατί είναι απρόβλεπτος και δεν θα ανεχόταν το καψόνι που έκανε ο Ερντογκάν στον Biden για 2 χρόνια όσον αφορά την ανταλλαγή της δικής του ψήφου για την Σουηδία με τα F-16. Ποτέ δεν θα το επέτρεπε αυτό το πράγμα. Σίγουρα οι Αμερικάνοι θέλουν την Τουρκία για πολλούς και διάφορους λόγους να παραμείνει στο δυτικό Μαντρί, όπως είπες. Αλλά την ίδια στιγμή έχουν καταλάβει οι πάντες ότι δεν μπορούν πλέον να εμπιστευτούν και να στηρίζονται στην Τουρκία. Γι' αυτό θα υπάρξει, θα έλεγα, μια πολύ διαφορετική αντιμετώπιση της Τουρκίας, αλλά και μην ξεχνάτε, οι Τούρκοι σε αυτό είναι καθηγητές. Είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξουν άρδιν και τη συμπεριφορά τους, αλλά και αυτά που κάνουν, για να μην χάσουν την εύνοια της Αμερικής. Τώρα κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Η ισορροπία μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας όσον αφορά την Αμερική είναι κάτι δύσκολο, γιατί όπως έχουν οξυνθεί τα πράγματα και όπως δείξατε και στην αρχή, με τις σχέσεις που έχει με την Χαμάς και με τις τρομοκρατικές οργανώσεις και τη θέση που έχει λάβει, έχει πάρει η Τουρκία, ας πούμε, στον πόλεμο που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γάζα, και με προεξοφλημένη την υποστήριξη που θα είναι πολύ παραπάνω από αυτή που είχε ο πρόεδρος Biden στον Νετανιάχου και στο Ισραήλ, πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η εξίσωση? Εγώ, όπως σας είπα και πριν, εγώ όπως βλέπω τα πράγματα αυτή τη στιγμή, η Τουρκία θα απομονωθεί τελείως. Έκανε δηλώσεις ο Ερντογάν εχθές ή προχθές ότι έχει διακόψει κάθε σχέση με το Ισραήλ, και αυτό νομίζω είναι βούτυρο στο ψωμί του Τραμπ και του Νατανιάχου. Και μην νομίζετε ότι ο Νατανιάχου ξεχνάει εύκολα. Νομίζω ότι ο Νατανιάχου θα είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος και των συμφερόντων των δικών του, αλλά και των συμφερόντων της Ελλάδος και της Κύπρου, γιατί δίνει μια άλλη διάσταση στη δική του επικράτηση. Να έχει 2 σύμμαχους τους οποίους μπορεί να εμπιστεύεται, και δεν νομίζω ο Τραμπ, που εμπιστεύεται τόσο πολύ τον Νατανιάχου, να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που θα του εισηγεί το ο Νατανιάχου όσον αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο. Γι' αυτό σας είπα πριν, εάν καταφέρουν οι κυβερνήσεις της Ελλάδος και της Κύπρου να αξιοποιήσουν ή καλύτερα να εκμεταλλευτούν τις συγκυρίες, νομίζω ότι θα είμαστε σε μια πολύ καλή θέση. Η Κύπρος πάντως, για να πούμε την αλήθεια, μέσα από την διπλωματία και τις προσπάθειες, το πρώτο βήμα το έκανε. Από τη στιγμή που έσπασε αυτό το άτυπο εμπάργκο και επισκέφτηκε το Λευκό Οίκο,
νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο τα πράγματα. Και θέλω να κλείσουμε με το ενεργειακό. Ο άξονας, επειδή το αναφέρατε, Ισραήλ, Κύπρο και Ελλάδα, από την ενεργειακή σκοπιά, που έχουμε και κάποιες ενδείξεις τώρα από τις εταιρείες ότι είμαστε πιο κοντά στην ανέβρεση ορυκτών πόρων, πετρελαίου και φυσικού αερίου, πώς βλέπετε να ενισχύεται? Θα ενισχυθεί πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε ότι η πρώτη φορά που ο Υπουργός Εξωτερικών ήταν σε σύνοδο μαζί με τον Πρόεδρο της Κύπρου και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, έγινε επί προεδρίας και πάλι του Τραμπ για τα ενεργειακά. Ήρθε δυστυχώς η κυβέρνηση Biden, η οποία θα έλεγα ήταν τροχοπέδι για την εξέλιξη αυτής της νέας προοπτικής. Αλλά μην ξεχνάτε και πριν 2-3 μέρες ο φίλος μας ο βουλευτής ο Πιλιράκης, ένα από τα θέματα που έθεσε, είπε ότι το ενεργειακό θα είναι ένα από τα θέματα που θα προωθηθούν πάρα πολύ με την νέα κυβέρνηση. Κύριε Τσίφικο, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, τα φιλιά μας και την αγάπη μας στην Ομογένεια, για να τα πούμε πάλι σύντομα. Γεια σας. Να είστε πάντα καλά.